Αναφέρεται τώρα στις δηλώσεις Λαυρόφ, κυρίες και κύριοι, περί εβραϊκής καταγωγής του Χίτλερ που έχουν προκαλέσει παγκόσμιο άλλο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών έκανε αυτό το ακραίο σχόλιο προκειμένου να ταυτίσει τον Ζελένσκι με τον Χίτλερ. Έχει όμως προκαλέσει θυελώδεις αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο και βαθιά κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με το Ισραήλ. Παγκόσμια θύελλα προκάλεσαν τα σχόλια του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας περί εβραϊκής καταγωγής του Χίτλερ για να δικαιολογήσει την περιβόητη αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. It was the lowest form of racism. It was the lowest form of propaganda. It was the lowest form of insidious lies. The Kremlin is consistently proving that there is no floor when it comes to just how low they can stoop. Ο Σεργέι Λαυρόφ επιχείρησε να ταυτίσει τον Ζελένσκι με τον Χίτλερ για να υποστηρίξει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Но то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Такий антисемитский выпад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули усі уроки Другої світової війни. А може, ніколи і не вчили цих уроків, бо це все не випадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ, великого знавця гітлерізму. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απέτησε με σκληρή γλώσσα μια συγγνώμη από τη Μόσχα και κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στη χώρα. Το Κρεμλίνο όμως όχι μόνο δεν πήρε πίσω τα ανιστόρητα και προκλητικά σχόλια του Λαυρόφ, αλλά επιτέθηκε εκ νέου στο Ισραήλ. Τα σχόλια του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών Γιαΐρ Λαπίντ είναι ανιστόρητα και εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο. E che quello che il ministro Lavrov ha detto è aberrante. Per quanto riguarda la parte poi riferita a Hitler e il fatto che Hitler era ebreo, quella è veramente oscena. Για άρρωστα σχόλια που δηλητηριάζουν την κοινωνία με αντισημιτισμό, έκανε λόγο ο Τσακ Σάμερ, ο Εβραίος επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Mr. Foreign Minister, you're fooling no one. The war crimes committed by Russia are as plain as day for the world to see. And to justify Russia's violence with appeals to anti-Semitism is sickening. It is dangerous. Οι σχέσεις πλέον της Ρωσίας και με το Ισραήλ είναι στο χειρότερο σημείο, με τους διεθνείς αναλυτές να αναμένουν πώς θα διαχειριστεί η Μόσχα την παγκόσμια κατακραυγή εν ώψη μάλιστα της εθνικής επετείου της κατά του ναζισμού στις 9 Μαΐου.